Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Γνωρίζουμε ότι ξημερώνει η μεγάλη αυτή η μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου που εορτάζουμε την κοίμηση, την Ανάσταση και τη Μετάσταση της Κυρίας ημών Θεοτόκου, όπως λέει η παράδοσή μας, σύμφωνα και με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη στο Συναξαριστή του. Και βέβαια, και για λόγους εθνικούς, επίσης στο Συναξαριστή προείπαμε τις προηγούμενες μέρες, και για λόγους εθνικούς, γιατί 15 Αυγούστου του 717 άρχισε η πολιορκία της βασιλεύουσας, η οποία θα είχε τραγικά αποτελέσματα αν πετύχαινε. Η μόνη δύναμη πολιτική και στρατιωτική που μπορούσε να αναχαιτήσει τον εξανατολών κίνδυνο την εποχή εκείνη, και γι' αυτό είπαμε ότι παραλληλίζεται με τη μάχη του Μαραθώνα. Και πάλι η Παναγία βοήθησε να αποσοβηθεί το μοιραίο. Αύριο όμως θα ακούσουμε στην εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και το προς Φιλιππησίους ανάγνωσμα της επιστολής, δηλαδή του Παύλου, το κεφάλαιο Β, και τους στίχους 5 έως 11, στο οποίο μας λέει: «Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και εχαρίσε το αυτό όνομα το υπερπάνω όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού πάνω γόνη κάμψη, επ' ουρανίων και επ' υγείων και κατ' αχθονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν». Το οποίο ερμηνευόμενο από τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη και τους προγενέστερους από αυτόν θεολόγους, είπαμε είναι ότι μεγαλύτερος θεολόγος των νεωτέρων χρόνων, γιατί ακριβώς έχει συμπεριλάβει το έργο όλων των πατέρων της Εκκλησίας μέχρι τα χρόνια του, προσθέτοντας και το δικό του πνευματικό μόχθο. Μας λέει λοιπόν ανάμεσα στα άλλα τα εξής, αδελφοί μου, όπως παραγγέλει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο λέγοντας να γίνεστε εκτήρμονες όπως και ο πατέρας σας είναι εκτήρμονας, και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, έτσι και ο Παύλος εδώ ταπεινοφροσύνη διδάσκοντας τους χριστιανούς φέρνει στο μέσο παράδειγμα το Χριστό για να μας παρακινήσει περισσότερο στην ταπείνωση, όπως και σε άλλο μέρος ο ίδιος Απόστολος παρακινώντας μας τη φτώχεια έφερε το Χριστό παράδειγμα λέγοντας: «Γνωρίζετε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που για μας πτώχευσε ενώ ήταν πλούσιος, για να πλουτίσετε με τη φτώχεια του». Και πάνσοφα φέρνει ο Παύλος εδώ το Χριστό της ταπεινοφροσύνης για παράδειγμα, ώστε να δείξει ότι ο Υιός του Θεού που βρίσκεται είναι πάνω από κάθε ύψος και δόξα. Αυτός κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης και ταπεινώθηκε τόσο, γιατί σε αυτή την περίπτωση ποιος περήφανος δεν θα ντροπιαστεί, και βέβαια ποιος υψηλόφρονας δεν θα παρακινηθεί σε ταπείνωση τότε. Σκεφτείτε πράγματι, λέει, και συλλογιστείτε καλά αδελφοί, το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας, και βέβαια δεν θα υπολογίζεται έπειτα κανένα πράγμα. Γιατί αν εσύ χριστιανέ δεν πιστεύεις ότι η φτώχεια προξενεί πλούτο, σκέψου το δεσπότη των απάντων και βέβαια θα πιστέψεις. Γιατί αν εκείνος δεν πτώχευε εκούσια, δηλαδή αν δεν ανελάμβανε την ταπεινή και φτωχή και άτιμη φύση των ανθρώπων, και αν δεν υπέμενε όλα τα άλλα πάθη τα καταφρονημένα για μας, τους εχθρούς του μάλιστα, και φτωχούς βέβαια, δεν θα πλουτούσαμε. Ποιο πλούτο λέει ότι πλουτίσαμε? Τον πλούτο της ευσεβίας, της θεογνωσίας, της χάριτος, τον καθαρισμό, τον αγιασμό, την υιοθεσία και όλα τα άλλα αγαθά που μας χάρισε στην παρούσα ζωή και θα μας χαρίσει και στη μέλουσα. Αλλά σημείωσε και κάτι άλλο, ότι ο Κύριος όχι μόνο λέγεται φτωχός γιατί πτώχευσε τη φτωχή φύση των ανθρώπων, αλλά και γιατί ήταν και πράγματι φτωχός στη ζωή. Όπως λέει και ο προφητάναξε, εγώ όμως είμαι φτωχός και παίρνεις. Έγινε για μας λοιπόν, ενώ ήταν πλούσιος και μάλιστα Υιός τέκτονος κατά σάρκα χρημάτισε. Ακόμα και οι λεγόμενοι γονείς του Κυρίου ήταν άνθρωποι δίκαιοι και ευσεβείς, αλλά παίνητες και όχι εύποροι αναγκαίων. Και μάρτυρας η φάτνη των τιμίων τόκων και η κόπη του σώματος διαρκής, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος αλλού.
Οι συγγενείς, όπως λέγονταν του Κύριου, ήταν άνθρωποι πολύ φτωχοί και έτρωγαν το ψωμί τους με τον κόπο και τον υδρότα του προσώπου τους. Τα χέρια τους ήταν γεμάτα ρόζους που τους έγιναν από τα χοντρά εργόχειρα που δούλευαν, όπως έδειχναν και στο βασιλιά Δομετιανό που τους ελέησε για αυτό το λόγο, για την πολύ τους φτώχεια δηλαδή και ανάγκη, και τους άφησε και δεν τους θανάτωσε αργότερα. Αλλά και ο λόγος του Κυρίου στον γραμματέα, κατά γράμμα ερμηνευόμενος, τη μεγάλη φτώχεια φανερώνει του Ιησού, εαλόπικες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Αυτό ερμηνεύοντας μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος λέει, τι προσδοκάς χρήματα ακολουθώντας με και συγκεντρώνεις, και έπειτα δεν βλέπεις που ούτε ένα καταγόγιο δεν έχω, ούτε καν τόσο όσο έχουν οι αλεπούδες και τα πτηνά. Έτσι μας υποδεικνύει πολύ το μέτρο, γιατί δεν είπε ότι έχω και το καταφρονώ, αλλά ότι δεν έχω. Ακόμα και τα ίδια τα ενδύματα του Κυρίου, άνωθεν ή φαντά, τη φτώχεια του πάλι φανερώνουν, αφού τέτοιο ένδυμα φορούσαν οι φτωχοί Γαλιλαίοι, όπως λέει και ο Θείος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης. Λεπτότητα και εύχρια ιεματίων δεν σώζει τον κανόνα της ασκήσεως κατά Θεόν. Γιατί λέει και ο Ευαγγελιστής, ο χιτώνας ήταν άραφος από πάνω υφαντός ολότελα, και ποιος αγνοεί την ευτέλεια του ενδύματος εκείνου, και άρα και εσύ μιμήσου την ευτέλεια και των ενδυμάτων του Ιησού. Ήτανε λοιπόν η χρεια να εργάζεται και τέχνη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έως τα 30 του χρόνια για να τρέφει και ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά και την Αγιότατη Μητέρα του που γιορτάζουμε σήμερα, που ήταν και αυτή φτωχή, και για να ελέγχει και τους φτωχούς, επειδή μέχρι τα 30 του χρόνια ήταν άγνωστος ο Κύριος από τους ανθρώπους. Και από εδώ φαίνεται ότι και την όμοια ζωή που ζούσαν οι άλλοι έζησε και αυτός, αλλά μετά τα 30 χρόνια έγινε γνωστός διδάσκαλος στον κόσμο και τότε τον έτρεφαν οι πλούσιες γυναίκες που τον ακολουθούσαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τώρα, γιατί εργάστηκε ως τέκτονας ο Κύριος, κάτι οικονομία πάνσοφη λέγεται, και είναι τέκτονας και αρχιτέκτονας όλου του κόσμου ο Κύριος. Δεν πρόσεξαν λοιπόν τα έργα του όμως οι ειδωλολάτρες και ότι αυτός είναι ο μέγας εργάτης και αρχιτέκτονας, αλλά θεώρησαν ανώτατους κυβερνήτες του σύμπαντος και θεούς το πύρι, τον αέρα και τον άνεμο και τους κύκλους των αστέρων, το ορμητικό νερό, τα αστέρια του ουρανού, και γίνανε έτσι ειδωλολάτρες, ενώ ο δεσπότης τους, ο δημιουργός του Κάρλους Γενεσιάρχης και της Οριότητος, τα κατασκεύασε. Ήταν λοιπόν ακόλουθο να είναι τέκτονας ο ίδιος ο Κύριος, και επειδή ήταν άνθρωπος. Λέει και ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, επειδή βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους, εργάστηκε τα τεκτονικά, άρωτρα δηλαδή και ζυγούς, διδάσκοντας με αυτά και τα σύμβολα της δικαιοσύνης και τον ενεργή βίο. Ενώ άλλοι θέλουν να είναι αργοί, ο Κύριος μας έδωσε ακριβώς το αντίθετο παράδειγμα, ώστε να αναφωνήσουμε δόξα τη εσχάτη σου πτωχία και την για μας αλλά και από μας απιστουμένη συγκατάβασή σου. Μνημονεύεται λοιπόν, αδερφοί, λέει ο Απόστολος, τον κόπο και το μόχθο μας, γιατί νύχτα μέρα εργαζόμαστε να μην επιβαρύνουμε κανένα σας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Θεού σε εσάς. Γιατί δούλευε τέχνη ο Κύριος και οι Θεοί Απόστολοι? Για να μην βαρύνουν κανένα, καλύπτοντας τα έξοδά τους οι φτωχοί. Και φτωχός ήταν και ο Κύριος βέβαια, αλλά και για να δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς από τον κόπο του και να πληρώνει τους φόρους και τα άλλα δοσήματα, διδάσκοντας τους ανθρώπους να μην παραμελούν τέτοιες ταπεινές ενασχολήσεις, αλλά και από το Θεό τιμημένα και νομοθετημένα. Επειδή πολλοί ανόητοι πλούσιοι και ισχυροί φτάνουν σε τέτοια υπερηφάνεια, ώστε να έχουν για ντροπή τους όχι μόνο να δουλέψουν, αλλά και να μιλήσουν καν με τέτοιους απλούς ανθρώπους που εργάζονται χειρονακτικά, και ειδικά κάποιοι που ήταν άλλοτε τεχνίτες και πλούτησαν, και έπειτα ντρέπονταν να δουλέψουν ξανά την τέχνη τους, παρά προτιμούσαν να κάθονται αργοί παρατώντας ολότελα ό,τι ξέραν ως τότε. Ακόμα πρέπει με τον τρόπο αυτό να διδάξουν έμπρακτα τους ανθρώπους ότι οι τέχνες αλλά και οι χειρονακτικές εργασίες, όσο ταπεινά και αν είναι, δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από τη σωτηρία του. Φτάνει να μην ανακατεύουν σε αυτά δόλο, κλεψιές, ψέματα, βλασφημίες και όρκους, αλλά να εργάζονται πάντα καθαρά και με φόβο Θεού, μιμούμενοι τον Κύριο και τους Αποστόλους. Αν λοιπόν ο Κύριος των Αγγέλων και οι Θείοι του Απόστολοι εργάστηκαν τέχνες και χειρονακτικά και δεν κάθισαν αργοί, κι ας είχαν την άδεια να τρέφονται από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως ο Κύριος διέταξε, πόσο μάλλον οι χριστιανοί, ιερωμένοι και λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, πρέπει να δουλεύουν ανάλογα και να μην κάθονται αργοί. Από την αργία οι περισσότερες κακίες. Και ο Απόστολος μας θυμίζει, τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστίαιτο.
και στα δοσήματα και στους φόρους ακόμα είπαμε, έκανε ο Κύριος παραχώρηση και οι μαθητές του και μάλιστα αγόγγιστα και με ευχαρίστηση. Και ειδικά εδώ ο Απόστολος, για να μην σκανδαλίσει κανένα ότι διδάσκει το Ευαγγέλιο για να μαζεύει χρήματα κηρύττοντας, έφτασε στο σημείο να γίνει διδάσκαλός μας και σε αυτό αλλά και άλλους έτρεφε φτωχούς και όποιος του έδινε κάτι όπως η Φιλιππίση, που μνημονεύουμε στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή, τα μοίραζε στους φτωχούς. Και ο κανόνας, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, εδώ είναι ότι όταν κανείς δεν μπορεί ή δεν έχει καιρό να εργαστεί, όντας ασθενής ή φυλακισμένος, τότε να δέχεται ελεημοσύνη και τότε γίνονται και οι ελεούντες συγκοινωνοί και συμμοιραστές των στεφάνων των μαρτύρων και οσίων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα και ας είναι και λαϊκός, τον ίδιο μισθό με τον Άγιο θα λάβει, ώστε το περίσευμά σας για το ειστέρημά τους και το περίσευμά τους γίνει και για το δικό σας ειστέρημα. Και μάλιστα είναι γραμμένο, κάνετε φίλους από το μαμονά της αδικίας, ώστε όταν φύγετε και εκλείψετε να σας δεχτούν στις αιώνιες σκηνές τους. Το περίσευμα το δικό σας λέει θα γίνει για το ειστέρημα εκείνων ισότητα και άρα κοινωνία. Και ειδικά όποιος δεξιούται εναρέτους, δεξιώθηκε σ' Άγιο, δεξιώθηκε στο Χριστό. Τίμησε τιμημένο από τον Κύριο, τιμή ανεβαίνει στον Κύριο. Τρέφει στρατιώτες του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και υπάρχει και το ανάλογο γνωμικό, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, το μυρικό. Για όσους υποδέχονται ξένος, ότι δηλαδή ξένο που μένει νοιάζου τον και αν πει να φύγει άφησε τον, γιατί μέρα δεν περνά που η θύμηση να φεύγει από το νου μας ανθρώπου που μας φιλοξένησε στο σπίτι του με αγάπη, λέει ο Όμηρος, επαναλαμβάνω, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και καλείται βέβαια η ελεημοσύνη, η κοινωνία. Ολόκληρη οικουμένη χρωστά και οι χριστιανοί σε όλη την οικουμένη να μεταδώσουν πάλι στους χριστιανούς εκεί τα σωματικά αγαθά. Έχουμε λοιπόν χρέος να ελεούμε, να λειτουργούμε όπως λέμε, να διακονούμε τους Αγίους από τα κοινά όλων των ανθρώπων, επειδή γίνονται άλλοτε άλλων κτήματα. Και άρα κοινωνία ελεημοσύνη, επειδή όσοι τη λαμβάνουν πρέπει να κοινωνούν τα πνευματικά αγαθά σε όσους τους ελεούν και να προσεύχονται για αυτούς. Της ευφύειας και κοινωνίας, λέει ο Απόστολος, μη επιλανθάνεστε. Ακόμα και οι χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα, εκείνοι οι οποίοι υπέσαν τόσα δεινά από τους εκεί Ιουδαίους, ακούνε από εδώ, από τον Απόστολο να τους απαγγέλει αυτά ακριβώς τα λόγια και να τους απευθύνει και ας είναι πτωχότατοι και τα υπάρχοντά τους να έχουν δύνατους τα διαρπάζουν οι συμπατριώτες τους, να μην λησμονούν την ελεημοσύνη, αλλά να τη θυμούνται πάντα και να την ενεργούν και μάλιστα την ονομάζει και κοινωνία ως αντίδοση, γιατί ο ένας δίνει χρήματα και ο άλλος ανταποδίδει τι, νομίζετε, ευλογία. Ώστε γίνεται ισότητα και μάλιστα πολλοί υπερέχουν τα πνευματικά που δίνουν οι φτωχοί στους πλούσιους επειδή είναι και αιώνια αντί των προσκέρων χρημάτων. Και τα πάντα σχετικά όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε σχετική ομιλία του. Η φιλοξενία λοιπόν ασμένη και να μην την ξεχνάμε και τη φιλαδελφία αυτές τις δύο αρετές που κινδυνεύουν από συνεχείς θλίψεις και πειρασμούς. Ενώ η εκκλησιαστική πείρα, όπως και με τον Άγιο Νεκτάριο, έχει αποδείξει το αντίθετο, δηλαδή και σε δύσκολες συνθήκες και χαλεπές, η ελεημοσύνη δεν λείπει και η ευλογία δεν διακόπτεται κατά τρόπο θαυματουργικό. Και οφείλει να προσεύχεται για τον ελεούντα, ο ελεούμενος, όπως και εκείνοι που φυλάνε τα σκεύη των στρατιωτών, συμμοιράζονται τα λάφυρα με εκείνους. Όπως δροσίζει και αναψύχει κανείς ένα αθλητή και αγωνιστή που συνέχεται από το καύμα του αγώνα και της αθλήσεως. Και όχι μια ή δύο φορές, αλλά πολλές. Έτσι λοιπόν, χριστιανός έχει πλούτο ακένωτο το Θεό και την ελπίδα του σε αυτόν από τον οποίο δεν πρόκειται να στερηθεί κανένα αγαθό, γιατί όπως λέμε και στις αρτοκλασίες, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο νου και λατωθήσονται παντός αγαθού και επιπλέον επίρρυψαν τη μέρη μνάσου επικύρων και αυτό σε διαθρέψει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λοιπόν παίρνοντας από τους αρχαίους Έλληνες αντίστοιχα θέματα, μας λέει ότι ο Θεόγνης ο ποιητής μας θυμίζει ότι Θεός αλλιώτικα δίνει το τάλαντο στους ανθρώπους και όλα αβέβαια τα υλικά αλλά μόνοι από τα κτήματα η αρετή αναφέρεται και όσο ζούμε και όταν πεθάνουμε. Και δεν θα μιλήσουμε για τους πειρασμούς στους οποίους μπαίνουν οι πλούσιοι όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν, όπως λέει ο Άγιος Φώτιος, δεν σας βλάπτει, ούτε σας ζημιώνει χριστιανή, ούτε σας κατεβάζει από το ύψος. Αλλά μάλλον αυτή είναι απόδειξη του αληθινού σας ύψους. Σκεφτείτε το Χριστό, γιατί αυτός με αυτό ακριβώς μάλιστα αποδείχτηκε ότι είναι Θεός, φύση.
επειδή ταπεινώθηκε και φόρησε την ανθρώπινη φύση, αφού ήξερε ότι από την ταπείνωση αυτή δεν θα ζημιωθεί από το ύψος του κατά φύση της θεότητός του. Και άρα, όποιος είναι υψηλός στην αρετή και αγαπά να είναι μεγάλος, ας ταπεινοφροσύνη, γιατί έτσι δείχνεται και μαρτυρείται το ύψος αρετής. Αυτός πραγματικά μιμείται το Χριστό. Αυτός λοιπόν υπάρχουν εν μορφή Θεού, δεν θεώρησε να είναι ίσα με το Θεό αρπαγμό. Γιατί με τα λόγια αυτά του Παύλου, πάμπολοι αιρετικοί γκρεμίζονται και αποστομώνονται και παριθμεί τώρα αυτός, αγαπητέ αναγνώστη και ακροατή, ένα σωρό ονόματα αιρετικών για τις κακοδοξίες τους, τις βλάσφημες για τον Χριστό και την Παρθένο, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες το 15 Αύγουστο. Όποιος όμως είδε μένα, λέει, είδε και τον Πατέρα. Ισότητα έχει ο Υιός προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχουν θεοί, μικροί και μεγάλοι, όπως πίστευαν λαθασμένα ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά ούτε και οι αιρετικοί. Θέλει να μας διδάξει τους χριστιανούς περί ταπεινοφροσύνης, να γίνει εκούσια άνθρωπος εκείνος που ήταν ίσως και ομοδύναμος με το Θεό. Αυτό αλήθεια είναι άκρα ταπείνωση. Φυσική κληρονομιά έχει λάβει από τον Πατέρα του και ας φανεί ότι αφήνει, για λίγο όμως και πάλι εξάπαντος θα ξαναλάβει. Έτσι λοιπόν και ο Υιός του Θεού δεν φοβήθηκε να κατέβει από το θεϊκό του αξίωμα, δηλαδή να είναι ίσως με το Θεό και Πατέρα, επειδή δεν είχε αυτό από αρπαγή, αλλά φυσικό και για τούτο και θέλησε να ταπεινωθεί, να γίνει άνθρωπος με την ταπείνωση της ανθρωπίνης φύσεως όταν έγινε, φυλάττοντας το ύψος και αξίωμα της θεότητός του. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε πήκος μέχρι θανάτου και μάλιστα τι θανάτου, σταυρικού, υπακούοντας τελειωματικά στον Πατέρα για να δείξει ότι με την υπακοή αυτή τη γνησιότητα που έχει με τον Πατέρα του αποδεικνύει να τιμά τον ίδιο τον Πατέρα του. Γι' αυτό και τον υπερήψωσε ο Θεός και του χάρισε το όνομα. Και ερχόμαστε τώρα στο κεντρικότερο θέμα, το όνομα πάνω από όλους. Ποιο είναι το όνομα που του χαρίστηκε στην ανθρωπίνη φύση του ενός Χριστού? Το όνομα Υιός Θεού, το όνομα Θεός. Όπως και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Παρθένο όταν την ευαγγελίστηκε ότι το γενόμενο Άγιο θα ονομαστεί Υιός Θεού. Το όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι λοιπόν η ταπείνωση που πέτυχε να γίνει Θεός και το γενόμενο Άγιο να ονομαστεί Υιός Υψίστου και να του χαριστεί από το όνομα αυτό που δεν είναι άλλο από το Θεός ενεργεία του γεννήματος και ευδοκία του γεννήτωρος. Ένα μόνο όνομα έχει γνωριστικό της ιδίας φύσης, το υπερπάνω όνομα που έχει χαριστεί στο μονογενή. Όνομα, το υπερπάνω όνομα, το δοξασμένο, που είναι πάνω από κάθε δόξα και φήμη, που είναι πάνω από κάθε φήμη, που χαρίστηκε στο Χριστό για το πάθημα του θανάτου, όπως λέει και ο ίδιος, δόξα σε μεση Πάτερ από σένα, η δόξα που είχα πριν από τον κόσμο από σένα, και την έλαβε μετά το πάθος και την Ανάσταση. Και για τούτο έλεγε και τα σχετικά λόγια. Έτσι, στο όνομα του Ιησού θα γονατίσουν, καταλήγουμε, όλοι οι επουράνοι και επίγειοι και καταχθόνοι, όλος ο κόσμος, άνθρωποι, δαίμονες, αμαρτωλοί, ευσεβείς, ασεβείς, την ημέρα της κρίσεως θέλουν, δεν θέλουν και θα τον προσκυνήσουν, αφού δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Το γλυκί λοιπόν και παμπόθι το όνομα του Ιησού, θείο και ουράνιο, ο ουράνιος και άναρχος πατέρας το έθεσε στο σταυρωμένο του Υιό, με την προσταγή του πατρός, φέρνοντας τη γνώση του από τους ουρανούς την Παρθένου, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι υπερφυσικά θα συλλάβει στη γαστέρα της και θα τέξει Υιό και θα καλέσει το όνομά του Ιησού που σημαίνει ιατρεύω και σώζω, αφού αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Και αυτό είναι το κύριο όνομα του Μεσσία, επιτομή όλων των ονομάτων του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, στον αόρατο πόλεμο και στα πνευματικά γυμνάσματα και σε αλληγορία. Όχι δύο στρουθία ασαρίου πολίτε, όπως λέει ο Θεοφόρος Μάξιμος, είναι το γιώτα με το οποίο εξαγοράζεται ο παλαιός και ο νέος λαός, και αυτά είναι τα δύο στρουθία, ο έξω και ο έσω άνθρωπος. Και κάθε γλώσσα θα εξομολογήσει και θα ομολογήσει καθαρά και δυνατά ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και Θεός, και αυτό είναι δόξα του Πατρός, επειδή έχει τόσο ένδοξο Υιός τον οποίο όλα υποκλίνονται. Το υπερπάνω όνομα και η εξομολόγηση κάθε γλώσσα δόθηκε στην ανθρωπότητα του Χριστού. Εν το ονόματι λοιπόν Ιησού πανγονικά άμψη, επουρανίων και πηγαίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Όπως ακούμε και στο Πολιτικείο της ημέρας, εν τη γεννήση την Παρθενία νεφύλαξες, εν την κοιμήση των κόσμων νου κατέλειπες Θεοτόκια. Αμήν.